Καλησπέρα. Καλή διασκέδαση να έχετε. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Αρχίσαμε ένα τέταρτο, πήγα βάλει στα δύο διαιτητές. Πού τους πετύχες? Εδώ πιο κάτω. Στο κέντρο. Ναι, έψιμη ήταν, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Αφού... Τι να γίνει μόδα. Ό,τι βρούμε κι εμείς. Ό,τι βρούμε κι εμείς. Μας φεύγει το μικρόφωνο από το στόμα. Δηλαδή, συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Με βασικό θέμα εννοείται το ξυλοδαρμό του Τζίλου. Έξω από το σπίτι του, στη Λάρισα, την εξωτική. Από τέσσερις μαθαίνω. Επειδή είναι και λίγο γρήγορος και λίγο... Έχει καλό κορμί, δεν πήγαν δύο, πήγαν τέσσερις. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λάρισας με διάσηση, χτυπήματα στο κεφάλι, χτυπήματα στα γόνατα. Γενικά είναι μια κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε... Είναι πρώτο θέμα παντού και είναι λογικό, μιας και γνωστές μέθοδοι που επιχειρούνται όταν στραβώνει το γλυκό, τους βλέπουμε ξανά μπροστά μας. Η επίθεση στον Τζίλο βέβαια, η οποία ακολούθησε, μάλλον έγινε μετά από μια σειρά ακραίων πρωτοσέλιδων που έλαβαν χώρα σε φύλλα προσκύμενα έντυπα του Ολυμπιακού, να τα θυμηθούμε και λίγο γιατί τα έχω μαζεμένα. Άιντε κάντε όλοι στην μπάντα, θέλει να το αρπάξει ο Σαλονικιός με ξεφονταριστή φωτογραφία, ναι. Τζίλου να χορεύει. Επίσης, μας έχουν στήσει από παντού μετά το Ξάνθη Ολυμπιακούς φωτογραφία του Τζίλου πάλι όλη η σελίδα. Ωραία. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε παιχνίδι που ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός, εντάξει. Υπάρχει και ένα στο φως, έγκλημα και τιμωρία. Υπερβάλλον Τζίλος γράφουν μπροστά. Μπλα μπλα μπλα. Μπλα μπλα μπλα. Η Super League καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση του διαιτητή Θανάση Τζίλο. Τέτοια θλιβερά φαινόμενα, μόλις έβγαλε ανακοίνωση η Super League, γι' αυτό το αναφέρω. Τέτοια θλιβερά φαινόμενα δεν έχουν θέση στον αθλητισμό. Η διοργανώτρια αρχή εκφράζει την αμέσως συμπαράστασή της στον κύριο Τζίλο και ευελπιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να οδηγήσουν τους δράστες της επίθεσης ενώπιον της δικαιοσύνης. Και τους ηθικούς αυτούργους θα συμπληρώσω εγώ στην κυρία Super League. Κανονικά. Και αυτή είναι ξεκάθαρη. Βασικά είναι ξεκάθαρο ποιος θέλει να δημιουργήσει ένα μπάχαλο και ποιος θέλει να δημιουργήσει μία ένταση. Ποτέ δεν είναι ο πρώτος αυτός, είναι κάποιος από αυτούς που ακολουθούν. Ο πρώτος δεν έχει λόγο να δημιουργήσει καμία απολύτως ένταση, δεν έχει λόγο να δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτός που επιθυμεί τον μπάχαλο είναι αυτός που ακολουθεί ή κάποιοι από αυτούς που ακολουθούν. Δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε αυτό το έργο στην Ελλάδα. Δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα, ξεκάθαρα, δεν ευνηδιαζόμαστε κιόλας. Το έχουμε ξαναδεί, ένας φούρνος ανατινάχτηκε, ένας άνθρωπος είχε απαγωγή στη μέση του δρόμου. Ένα σπίτι κάηκε. Γενικά... Βάλε μια ανατελεία, υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, μόλις τώρα. Η ΠΑΕΠΑΟ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στο διεθνή διαιτητή κ. Θανάση Τζίλο. Η πολιτεία και οι ποδοσφαιρικές αρχές πρέπει επιτέλους να ασχοληθούν σοβαρά με την έβρεση και την καταδίκη των ηθικών και φυσικών αυτουργών τέτοιων επιθέσεων που δίνουν την αίσθηση πως ο υπόκοσμος είναι ισχυρότερος από τους νόμους. Αναφέρει η ΠΑΕΠΑΟ μόλις τώρα. Ναι, γιατί η ΠΑΕΠΑΟ σε αντίθεση με τη Super League θίγει το θέμα της ηθικής αυτουργίας, η οποία είναι ξεκάθαρη, σε αντίθεση με τη Super League, η οποία δεν θίγει το θέμα της ηθικής αυτουργίας. Εδώ υπάρχουν, Σταύρο, σε εκπομπές. Απευθείες απειλές, ονομαστικά. Εκπομπές του Ολυμπιακού, δηλαδή. Έχει πάει εκεί η όλη φάση. Ανοιχτά. Σε απειλές, ναι, σε εκπομπές του Ολυμπιακού. Εκπομπή, δηλαδή, τηλεοπτική εκπομπή, η οποία... Κανονικά ο Τζίλος αυτό και αν πάθει κάτι μπορεί να είναι τυχαίο. Και, εντάξει, υπάρχει και ένα δημοσίευμα στον πρωταθλητή, χθες νομίζω είναι αυτό. Θα το διαβάσουμε μόλις τώρα. Περίμενε λίγο. Στο... Και για να πάμε στα καλά νέα, η παρέμβαση του Γενάρη θα είναι εντυπωσιακή για ομάδα του Λιμανιού.
και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Η πρώτη κίνηση είναι ήδη, έχει ήδη ολοκληρωθεί, η δεύτερη βρίσκεται στα μισά και η τρίτη στα σκαριά και στις φυρίχτρες. Όμως θα υπάρξει διαφοροποίηση με τελείες μπροστά και θα αλλάξει εντελώς το τοπίο. Το 50-50 που αναζητούν κάποιοι και το βρίσκουν στον Τζίλο, τον Ευαγγέλιο, τον Διαμαντόπουλο, τον Σιδηρόπουλο και τα άλλα παιδιά θα γίνει κανονικό και τότε θα καταλάβουν το νόημα του δόγματος των Κινέζων. Πρόσεχε τι εύχεσαι. Στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχουν πάρει τις αποφάσεις τους και δεν πρόκειται να αλλάξουν από τη στιγμή που βλέπουν ότι ο κατήφορος για το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει τελειωμό. Θα το καθαρίσουν το τοπίο και τις εξελίξεις δεν θα μπορέσει να τις αποτρέψει κανένας υπουργός, ούτε καν ο ίδιος ο πρωθυπουργός που θα τα ακούσει τα κάνατα και θα δώσει και τις ευχές του. Λέει εδώ η γνωστή εφημερίδα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι δράστες βγάλαν τον Τζίλο από το αυτοκίνητό του σπάζοντας το τζάμι. 9 η ώρα το πρωί, ρε φίλε, 9.30. Δηλαδή τον βγάλαν το αυτοκίνητο, σπάσαν το τζάμι, τον βγάλαν έξω και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν στο κεφάλι και στα γόνατα. Ναι. Η ΠΑΕΑΡΙΣ έβγαλε μόλις τώρα μια ανακοίνωση. Το άνοδο χτύπημα κατά του Θανάση Τζίλου αποτελεί ακόμη μια μαχαιριά για το πολύπαθο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΠΑΕΑΡΙΣ καταδικάζει απερίφραστα το θλιβερό περιστατικό και εύχεται οι υγιείς δυνάμεις του ποδοσφαίρου να συμβάλλουν ώστε να εξαλειφθούν επιτέλους τέτοια νοσηρά φαινόμενα. Ό,τι και να πεις είναι λίγο τώρα, εντάξει, δηλαδή όλοι τι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια. Είναι η εκπομπή, τι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια 24. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μερικά πράγματα γίνεται προσπάθεια να μην αλλάξουν ποτέ. Η UEFA και η FIFA ας καταλάβουν πλέον ποιους έχουν συνομιλητές, όχι πως δεν ήξεραν, απλά τώρα ας κρατήσουν τις αποστάσεις τους για τους τύπους, γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτοί είναι που τους έδωσαν και την άβρα να ξεθαρέψουν λίγο. Πραγματικά περιμένω να δω και μια αντίδραση της ΕΠΟ, περιμένω να δω μια αντίδραση του Υπουργού, περιμένω να δω μια αντίδραση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, μια αντίδραση του εισαγγελέα, γιατί είναι και ποινικό το θέμα, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό. Να δούμε τέλος πάντων 5 πράγματα τα οποία θα πιέσουν πρόσωπα και καταστάσεις, θα φέρουν στη θέση που τους αρμόζει όλους τους ηθικούς αυτούργους αυτής της διαδικασίας, όσους απειλούν, όσους τέλος πάντων στοχοποιούν, όσους είναι σε αυτό το παιχνίδι το οποίο παίζεται εδώ και 30 χρόνια στην Ελλάδα και μπορεί και παραπάνω. Περιμένουμε να δούμε τη δράση, σιγά σιγά ξυπνάνε όλοι, έγινε και πρωί 9 η ώρα στην Ελλάδα ούτως ή άλλως, μετά τις 12 αρχίζει και δουλεύει το πράγμα. Υπήρχε λέει σύσκεψη που ολοκληρώθηκε μεταξύ Γραμμένου και Περέιρα και τα λοιπά. Να λέγαμε, λέω εγώ Σταύρο, εγώ δεν περιμένω αντίδραση, περιμένω δράση. Δηλαδή σε πρώτη φάση ας πιαστούν οι δράστες. Θα είναι ένα καλό βήμα. Ναι, δεν νομίζω θα πιαστεί. 9.30 ώρα το πρωί ούτε στην Μποκοτά της Κολομβίας δρούνε τέτοια υποκείμενα. Περιμένουν να βραδιάσει, να πάει 9, 10, 12, 2. Εντάξει. Περιμένουμε αντίδραση για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι. Και από την ελληνική αστυνομία ας κάνει μια πρώτη δουλειά της. Ποια δουλειά της να κάνει εσύ τέτοιο τώρα? Οι μισοί περιμένουν πώς και πώς να τελειώσει, να συνεξοδοθούν για να πάνε να πάρουν το εξτραδάκι. Πλάκα μας κάνεις. Και δεν αναφέρομαι στα παιδιά που είναι στα 800 και στα 1000 ευρώ. Αναφέρομαι στους ανώτατους αξιωματικούς. Ποιοι να κάνουν δουλειά τώρα? Πλάκα μας κάνεις. Εδώ οι κάμερες δεν δουλεύανε πέρσι. Τα ξεχάσαμε. Ποιοι να κάνουν δουλειά? Για δουλειά είναι. Κάνει η αστυνομία τη δουλειά της. Να πάρει κάποιο περισσό κανένα παιδάκι, θα το σηκώσει στο χέρι, θα κάνει 2 μήνες να πούμε καλά, αυτό φταίει ο νόμος. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για μια αστειότητα. Εδώ πρέπει να παρέμβουν. Τουλάχιστον να την πληρώσουν ηθική αυτούργη, ρε φίλε. Έλα εδώ, τι είπες αγόρι μου. Τα λέμε. 1, 2, 3, τι προβλέπετε για αυτήν την περίπτωση? Υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν? Τι ακριβώς συμβαίνει? Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Ούτε είμαστε εισαγγελείς. Εμείς λέμε τι συμβαίνει εδώ και 30 χρόνια. Εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση διαμορφωμένη, για μια ομάδα που είναι ξεκάθαρο φαβορή, για μια άλλη που δημιουργεί τεχνητή ένταση εδώ και καιρό με άλλα θέματα και με κεντρικό θέμα τη διαιτησία βέβαια. Εντάξει. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα διαιτητή να το έχει σύλλογο στο σπίτι του.
Αυτά είναι τα γεγονότα. Ποιος τύπου, πώς και γιατί, ας κάτσει να τα βάλει κάτω ο εισαγγελέας. Ο οποίος μας έδειχνε ο άλλος τους όχις του και δεν τον φώναξε ποτέ να κάνει δουλειά. Τι γράφει ο Κυριάκος στον μπλοκ, για δες. Α. Τι γράφει. Έχουμε και πολλά αποσπάσματα από τοποθετήσεις στελεχών ΠΑΕ για τον Τζίλο. Το τηλέφωνο στον Τζίλο, ποιος πήρε τηλέφωνο. Χθες ποιος τον πήρε τηλέφωνο τον Τζίλο, παιδιά. Απροειδοποιείται χωρίς τηλέφωνο. Καμία αναφορά. Έχει ένα κειμενάκι με τίτλο «Βουλευτής Τζίλος, η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα». Το τελευταίο σφύριγμα του Κωνσταντινέα ήταν στο Ξάνθη Ολυμπιακός. Ναι. Ακολούθησε η βόμβα στο φούρνο του. Ο Τζίλος σφύριξε τελευταία φορά στο Ξάνθη Ολυμπιακός. Ακολούθησε ξυλοδαρμός και νοσοκομείο. Ας περιμένουμε λίγο, μήπως και ο Λαρισαίος ρέφερι τραβήξει το δρόμο του Καλαματιανού, πρώην πλέον συναδέρφου του. Δηλαδή. Ωραίο. Κάνει και το σχολιάκι του. Μήπως γίνει βουλευτής ο Τζίλος. Πολύ ωραίο και έξυπνο. Μετά τον ξυλοδαρμό Τζίλου, η ΕΠΣ Λάρισα ανέβαλε τα προαθλήματά της. Η ΕΠΟ. Ωραία λύση, Σταύρο. Αναβολή πρωταθλημάτων. Βολική. Όχι, ρε, αυτό θέλουνε. Βολική, ρε. Αυτό θέλουνε. Τι ωραία. Γενικά βγαίνουν θέματα συνεχώς, γι' αυτό είμαστε πάνω κάτω. Ο στόχος είναι να διακοπεί το πρωτάθλημα, Στέργιο. Μην πάμε σε αυτήν την κουβέντα. Άσε τώρα τι έκανε η ΕΠΣ Λάρισας που ανέβαλε τα πρωταθλήματα, γιατί ο διαιτητής ανήκει σε αυτήν. Στην Ένωση της Λάρισας. Αλλά γενικά ο στόχος είναι αυτός. Ο στόχος είναι αυτός. Και μου βάζεις τώρα εκεί φορά παρτίδα τις δηλώσεις του Κυρσάβα. Τον οποίο τον φιλοξενούν. Δεν είναι ο Κυρσάβας, ο Τσουκαράς εκεί πει παπάδες, ο Καραπαπάς εκεί πει παπάδες. Πριν το, μετά το παιχνίδι με την Ξάνθη, δεν ξέρω τώρα αν συνδέονται τα δύο γεγονότα, δεν είμαι εγώ δικαστής. Αυτό που ξέρω είναι τα γεγονότα. Τα γεγονότα λοιπόν λένε ότι κάποιοι άνθρωποι μίλησαν χωρίς προφανή λόγο. Μία φάση λέει ένα τράβηγμα στην περιοχή, εδώ Σισε κυνηγούσε τους άλλους, δεν έφαγε κόκκινο, οπότε έπρεπε να αποβληθεί. Από την πρώτη κλωτσιά που έδωσε, αποβλήθηκε στη δεύτερη. Έπρεπε να μην παίξει τρεις αγωνιστικές, δεν έπαιξε μία. Κάνει που θα πέσει πινελίκη. Πραγματικά προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Γιατί είναι, δεν έχουν και μπέσει αυτοί. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι και κάτι άλλο. Αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι ως πότε οι θεσμοί θα έχουν την δυνατότητα, θα μπορούσαν να επιβάλλουν τους νόμους τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή μιλάμε για θράσος τώρα, όχι αστεία. Θράσος. Μιλάμε για μια κατάσταση θλιβερή, εντάξει. Δηλαδή, ρε αστυνομία, σας ξεφτιλίζουνε, βρε. Σας ξεφτιλίζουνε. Ό,τι θέλουν κάνουνε. Ρε εισαγγελέα, τι δουλειά κάνεις αγόρι μου, εσύ τι είσαι. Πώς τα αφήνεις, δηλαδή βγαίνει ο παππούλης και όλη την ώρα λέει. Επειδή είναι παππούλης δηλαδή. Μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Δηλαδή πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Να μην μπορούμε να ευχαριστηθούμε το ποδόσφαιρο σε αυτή τη χώρα. Έχουμε να κάνουμε με 800.000 θέματα καθημερινά. Φτάνει ρε. Φτάνει, μας έχετε σπάσει τα νεύρα. Το Λουτσέσκου τον εγκάλεσε φίλο μου ο ευαίσθητος εισαγγελέας. Ναι, ρε, επειδή οι εκλεψίες, ναι. Και βγάζανε στο ξεκίνημα τη σεζόν ότι θα είναι φέτος τα πράγματα πιο αυστηρά σε περιπτώσεις δηλώσεων εμπριστικών. Και ο Κυρσάβας λέει όργια κάθε Παρασκευή, κάθε Κυριακή, κάθε Δευτέρα. Βασικά όπου το γουστάρει. Ναι, το μικρόφωνο μπροστά του, αυτό διάγγελμα, γεια σας. Ο Κάστρο. Ξεφτιλισμός. Ναι. Τέλος πάντων. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Ήδη είναι πολύ χοντρό το σκηνικό. Γιατί προσπαθώ να μπω και στη θέση του Έλληνα διαιτητή, ο οποίος θα πάει να σφυρίξει μετά ένα παιχνίδι, οποιοδήποτε, δεν ξέρω. Και να έχει στο μυαλό του ότι τον άλλο τον περιμέναν 4 στο σπίτι του. Αν είναι δυνατόν. Μυστήρια τα πράγματα. Περιμένω να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τους συγκεκριμένους ρόλους για να βρίσκουν λύσεις σε τέτοια προβλήματα. Δεν είναι να ξεφεύγει το πράγμα. Δηλαδή άμα δουν
όλοι ξέρω εγώ ότι α, έχει τι ωραίο αποτέλεσμα να βαράμε ένα διαιτητή και όλα να γίνονται καλά και να μην τρέχει και κάστανο. Υπάρχει και μόδα. Να μιλήσουν και οι διαιτητές, Σταύρο, κάποια στιγμή. Τι να μιλήσουν. Και αν δεν μπορούν να μιλήσουν, να πάνε σπίτια τους, δεν κατάλαβα. Να μιλήσουν και οι διαιτητές, γιατί να μιλήσουν για αυτοί. Αυτή είναι ο πρώτος στόχος. Να βρεθεί ένας και δύο και τρεις και να μιλήσουν. Ότι μας πήρε τηλέφωνο τάδε και μας απείλησε αυτός και μας είπε το άλλο. Και αν δεν μπορείς να μιλήσεις, κάτσε σπίτι σου, ρε φίλε. Αν δεν μπορείς να το αντέξεις και αυτό και κάνεις στραβά μάτια και είσαι υποχείριο και έχεις το φόβο κάθε πρωί να φας ξύλο και δεν ανοίξεις το στοματάκι σου, κάτσε σπίτι σου. Με ενημερώνουν ότι εκείνο το κοντό πράγμα που κάνει στην αίρα εκπομπή διαμαρτυρόταν, λέει, για τον Τζίλο Πάοκ, λέει, στο μάτι με τον Ατρόμητο. Είναι η γραμμή που δίνει μια συγκεκριμένη ομάδα. Αυτό θέλουν να πούνε. Δηλαδή πραγματικά τώρα θα πρέπει να κρατήσουμε την ψυχή μας. Ας πάμε στους χορηγούς, ας πάμε και στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν, δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα την Κυριακή στην Τούμπα. Τα τελευταία είναι, παιδιά, FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Ψάχνουμε να δούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Τι... Πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται, να κάνουμε και λίγο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει. Κεντρική ουσιαστικά ένωση είναι η Λάρισα, η οποία μέσω του κ. Μπουχλαριώτη, του Προέδρου της τοπικής ΕΠΣ, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι δεν θα γίνουν πρωταθλήματα σύνδεξη διαμαρτυρίας για την επίθεση που δέχτηκε ο Θανάσης Τζίλος από 4, επαναλαμβάνω, ανθρώπους, ερωτηματικό τέλος πάντων. Ο κύριος Μπουχλαριώτης είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε που σε μια μέρα έντασης μας δίνει τη δυνατότητα να το φιλοξενήσουμε. Κύριε Μπουχλαριώτη, καλημέρα σας. Καλησπέρα βασικά. Καλησπέρα εσάς και στους ακροατές σας. Πώς είναι βασικά ο κύριος Τζίλος, γιατί νομίζω ότι έχετε πάει στο νοσοκομείο, τον έχετε δει. Έχει αρκετά χτυπήματα στο κεφάλι και στα πόδια. Βέβαια, σύμφωνα με τις ακτινογραφίες και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ελπίζουμε να μην είναι τόσο ανησυχητικά και να επανέλθει γρήγορα ο Θανάσης στην ενεργό δράση, γιατί πρόκειται για έναν διαιτητή κατ' εμάς που κοσμεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι και ένας διεθνής πλέον, το έχει καταφέρει αυτό μαζί με κάποια άλλα παιδιά. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ, παιδιά, είναι ότι βιώνουμε σαν ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο νομού Λάρισας πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δεν είχαμε τέτοια προβλήματα ποτέ εδώ στην περιοχή μας. Βέβαια, ήμασταν και μια περιοχή που ήταν αποκλεισμένη όλα τα χρόνια. Δεν είχαμε διαιτητές στην μεγάλη, στην ανώτατη κατηγορία. Αν και είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη ένωση της Ελλάδος, που γίνονται πάνω από 1000 παιχνίδια τη χρονιά, έχουμε έμπειρους διαιτητές. Και με το που ανέβηκε ο Θανάσης είχαμε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Ευχόμαστε να είναι το τελευταίο που θα γίνει. Εμείς σαν ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νομού πήραμε απόφαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας να αναβάλουμε όλα τα πρωταθλήματά μας και μετά από έκταξη συνεδρίας που θα έχουμε σαν διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσουμε για τις περαιτέρω κινήσεις. Πλην του αστυνομικού ποδοσφαίρου όμως νομίζω ότι πλήρεται και το επαγγελματικό, έτσι δεν είναι? Και γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από τον κύριο Γραμμένο με όλους σας δίπλα του να αλλάξουν κάποια πράγματα που δεν ήταν και ό,τι καλύτερο για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και ξαφνικά βρίσκουμε πάλι τέτοια γεγονότα μπροστά μας. Πώς το εκλαμβάνετε αυτό? Παιδιά, δεν μπορώ να σας μιλήσω για αυτά που γίνονται. Σας λέω ότι εγώ ερασιτέχνης παράγοντας είμαι. Δεν είμαι επαγγελματίας, ούτε έχω ασχοληθεί με το ενεργό επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις και για μένα και για όλους όσοι ασχολούμαστε εδώ με την Ένωση Λάρισας. Δεν έχω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Εσείς είστε ένας νέος παράγοντας στην ΕΠΣΕ Λάρισας, εντάξει. Δεν είχατε καριέρα. Πρώτη φορά βγήκατε στις τελευταίες εκλογές, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, δεν βγήκα πρόεδρος, ήμουνα και στο προηγούμενο. Ναι. Και ουσιαστικά έχετε να αντιμετωπίσετε μια κατάσταση που πώς ένας διαιτητής από εδώ και πέρα θα μπορέσει να σφυρίξει έχοντας το κεφάλι του καθαρό? Δεν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό το πράγμα? Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να αναλογιστούν όλοι και τις ευθύνες που έχει ο καθένας με την απίθμενη κριτική που κάνει, άλλες φορές σωστή, άλλες φορές εσκεμμένη, και δημιουργεί τα θέματα που δημιουργεί, παιδιά.
δεν σας δείχνει ότι είναι μια κίνηση έτσι, αυτή μια ενέργεια αποσταθεροποίησης του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα? Παιδιά, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, σας ξαναλέω. Με τον κύριο Γραμμένο επικοινωνήσατε? Επικοινώνησα, ήθελε ο πρόεδρος να μάθει την κατάσταση του Θανάση του Τζίλου. Του είπα τις πληροφορίες που είχα. Του είπα την απόφασή μας να αναβάλουμε τα πρωταθλήματά μας και είπαμε ότι θα ξαναμιλήσουμε μέσα στην ημέρα. Για να μην σας κουράζουμε άλλο, έχετε εικόνα του περιστατικού, το πώς συνέβη? Το περιστατικό, από ό,τι μου είπε ο ίδιος ο Θανάσης του Τζίλος, συνέβη βγαίνοντας από το σπίτι του στις 9 η ώρα το πρωί περίπου, για να πάει στη δουλειά του. Ο Θανάσης είναι επιστήμονας, είναι πολιτικός μηχανικός. Τον περίμεναν κάτω από το σπίτι του άνθρωποι κουκουλοφόροι. Αυτός, βλέποντάς τους, έκλεισε τις ασφάλειες του αυτοκινήτου, τους πάσαν τα τζάμια με σφυρί, τον βγάλαν έξω και τον χτυπήσανε. Ήταν τουλάχιστον τρεις, από ό,τι μπορεί να θυμηθεί. Πρόεδρε, κάνει εντύπωση ότι έγινε η επίθεση πρωί. Είναι και σε κεντρικό μέρος του σπίτι του κύριου Τζίλου ή είναι από μέρα? Ναι, κυκλοφορούσε κόσμος, παιδιά. Συγκεκριμένα, και μάλιστα είδαν από απέναντι, από φούρνους, από τέτοια μέρη. Δηλαδή δεν μένει σε μια ερημιά ο άνθρωπος. Μένει σε κεντρικό σημείο, περνάει κόσμος. Αυτό είναι το απίστευτο. Απίστευτο θράσος. Μάλιστα. Τι να πω, ας ελπίσουμε ότι η δικαιοσύνη και οι αρμόδιοι φορείς θα αναλάβουν και τις ευθύνες τους πλέον, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβαίνει. Να του μεταφέρετε τα περαστικά. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Δικά μου να είναι καλά, να ξεπεράσει και το σοκ, γιατί και το ψυχολογικό είναι. Είναι πολύ σημαντικό, και ας ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα σε αυτή τη χώρα και γύρω από το ποδόσφαιρο. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλά, τι να πούμε τώρα, εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Καλά, καλές γιορτές να έχετε. Να είστε καλά. Επίσης. Διάβαζα πριν έξω γενικότερα για αυτή την περιοχή στη Λάρισα, ότι είναι μια περιοχή κυρίως με μονοκατοικίες, από τις πιο ήσυχες περιοχές της Λάρισας, και είναι και αυτό που μας είπε τώρα και ο πρόεδρος, ότι είναι πολύ περίεργο ότι έγινε κάτι τέτοιο 9 ώρα το πρωί, έτσι. Μα λέει, περνούσε κόσμος, υπάρχουν φούρνοι, υπάρχουν μαγαζιά, δηλαδή. Είναι καλή περιοχή, ρε παιδί μου, γενικά, στη Λάρισα. Αυτό βγαίνει δηλαδή. Το πανόραμα της Λάρισας, δηλαδή, αγάπη, αυτό μας λες τώρα. Είναι μια καλή περιοχή, δεν είναι μια περιοχή που συμβαίνουν συχνά αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό που καλά, ο άλλος, άμα πάνω την κάνει, δεν θα πει. Απλά σου λέω ότι δεν γίνεται εύκολα αυτό το πράγμα σε μια τέτοια περιοχή. Δηλαδή, αυτό δείχνει κάποια πράγματα, νομίζω. Άσε τα φουσκοτηλίκια, άσε σε εμάς που τα ξέρουμε. Μια χαρά γίνεται. Ναι. Δεν ξέρω, το θεωρώ πιο δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Άστε, και μια το πρωί. Μείνε στην αγνότητά σου, λοιπόν. Εντάξει. Άστο, εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα. Μια χαρά γίνεται, γιατί δεν είναι από τη Λάρισα αυτή που πήγαν προφανώς. Καλά, εννοείται. Ναι, δεν είναι ντόπιοι. Την ανακοίνωση της ΕΠΟ την έχετε διαβάσει? Όχι. Γιατί ήμουν πριν εκτός. Κάνει λόγος για παρακράτος τραμπούκων και μαφία, από ό,τι βλέπω. Ναι. Διάβασε τη στιγμή. Με αφορμή τη σημερινή άνανδρη επίθεση κατά του Διεθνούς Διαιτητή Θανάση Τζίλου, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση. Για ακόμα μια φορά, το παρακράτος των τραμπούκων του ελληνικού ποδοσφαίρου χρησιμοποιεί μεθόδους μαφίας, προκειμένου να επιβάλλει κλίμα φόβου και αίσθημα απειλής προς πάσα κατεύθυνση, και με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλει το δικό του νόμο, μέσα εισαγωγικά, στο άθλημα και όσους υγιείς ασχολούνται με αυτό. Η προσχεδιασμένη καταδρομική άνανδρη επίθεση κατά του Διεθνή Διαιτητή Θανάση Τζίλου αποκαλύπτει όλο το μεγαλείο το πνεύμα στο οποίο κάποιοι διακονούν την παρουσία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταδικάζει με αποτροπιασμό και αηδία την επίθεση και τους ηθικούς και φυσικούς αυτούργους της, οι οποίοι με τους τραμπουκισμούς τους δεν χτυπούν μόνο το άθλημα, αλλά υπονομεύουν την ίδια την ελληνική κοινωνία και τη δημοκρατία μας. Είναι η ίστατη ώρα για πράξη αντίστασης στη λέλαπα των αλητών του ποδοσφαίρου, και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό άμεσα από την πολιτεία, τη δικαιοσύνη, τους Έλληνες φιλάθλους, το ίδιο το οικοδόμημα του ποδοσφαίρου μας, από την Ελληνική Ομοσπονδία και τη Super League έως τις ακαδημίες που διδάσκουν στα παιδιά μας τις αρχές και αξίες του αθλητισμού. Μηδενική ενοχή σε πρακτικές παρακράτους και άμεση αποκάλυψη των ενόχων είναι η μοναδική απάντηση στους επαγγελματίες δολοφόνους του ποδοσφαίρου. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, κύριος Ευάγγελος Γραμμένος, βρίσκεται ήδη σε διαρκή επικοινωνία με τον αθλητικό εισαγγελέα κύριο Σιμιτζόγλου, τις εισαγγελικές αρχές και τη αστυνομική διεύθυνση Λάρισας, ζητώντας άμεση έρευνα σε βάθος για την έβρεση στοιχείων που θα οδηγήσουν στους δράστες. Για το συμβάν αυτό έχουν επίσης ενημερωθεί η Επιτροπή Παρακολούθησης των FIFA UEFA, η FIFA και η UEFA, οι οποίες ήδη δήλωσαν την απόλυτη συμπαράστασή τους στο Θανάση Τζίλο
αλλά και τη στήριξή του στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με την οποία επιβεβαιώθηκε η πολιτική μηδενική ανοχή σε όλα τα φαινόμενα. Εντός της ημέρας, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, κ. Ευάγγελος Γραμμένος, και τα μέλη της ΚΕΔ, κύριοι Μάριν και Λίντεμπεργκ, θα μεταβούν στη Λάρισα προκειμένου να επισκεφτούν το Θανάση Τζίλο και να ενημερώσουν για τα συμβάντα. Για να ενημερωθούν, συγγνώμη. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΕΠΟ. Κάναμε μία προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τη μεριά του κ. Βασιλιάδη. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν από εκεί. Θα υπάρξει κάποτε, ελπίζουμε. Ναι. Ελπίζω σύντομα. Μια μικρή ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που δέχτηκε ο διαιτητής Θανάσης Τζίλος. Το νέο χτύπημα κατά της ελληνικής διαιτησίας φανερώνει ότι η μαφία στο ελληνικό ποδόσφαιρο ζει και βασιλεύει. Κάτι που σε κάθε περίπτωση δεν τιμά κανέναν εξ όσων αποτελούμε κομμάτι του ποδοσφαίρου. Και επειδή από λόγια χορτάσαμε, θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούν οι αρχές προκειμένου να προστατευτούν τόσο οι άνθρωποι που αναμειγνύονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όσο και το ίδιο το χιλιοταλαιπωρημένο άθλημα στη χώρα μας. Εκτός και αν βολεύει να λειτουργεί το ποδόσφαιρο στις συνθήκες τρομοκρατίας, περαστικά στον κύριο Τζίλο, περαστικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λέει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Όλες οι ΠΑΕ έχουν κάνει ανακοίνωση? Όχι όλες. Ο Ατρόμητος έχει βγάλει. Ναι. Την έβλεπα λίγο τώρα, δώστε μου 2 δευτερόλεπτα. Έβγαλε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ φυσικά. Έβγαλε και η ΑΕΚ. Ναι, νόμιζα έβγαλε η ΑΕΚ νωρίς σχετικά. Ναι. Έχει αρκετή ώρα. ΑΕΚ, Άρης, ΑΕΚ, ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟΚ, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός. Ναι. Λογικά θα έχουν βγάλει και οι άλλοι. Κάποιος δεν έχει βγάλει όμως. Θα βγάλει και ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί. Ναι. Δεν γίνεται. Το περιμένουμε. Περιμένουμε. Ο Ατρόμητος λέει: καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση του διαιτητή Αθανάσιο Τζίλο. Αυτά τα περιστατικά δεν έχουν θέση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα πρέπει κάποια στιγμή να εξαλειφθούν. Όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν ώστε να κινητοποιηθούν ενάντια σε αυτά τα περιστατικά και η άμεση έβρεση των δραστών της επίθεσης είναι αναγκαία. Ναι, υπάρχει και ανακοίνωση από την ΑΕΚ. Από νωρίς, που καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την άναδρη επίθεση στον διαιτητή Τζίλο. Τέτοιες ενέργειες πλήττουν βάνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο και συμβάνουν στην καλλιέργεια κλίματος πλήρους αποσταθεροποίησης, το οποίο είναι χρέος όλων μας να αποτρέψουμε. Κάποια στιγμή επιβάλλεται όλοι να καταλάβουμε πως η ελληνική διαιτησία θα πρέπει να πάψει να λειτουργεί υπό καθεστώς τρομοκρατίας και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να επιληφθούν εναντίον εκείνων που υποφάλτουν τέτοιες πρακτικές. Η αποσταθεροποίηση είναι η λέξη κλειδί, τη χρησιμοποιεί και η ΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο. Γενικά ο στόχος είναι μια αποσταθεροποίηση σε όλα τα επίπεδα, μια ένταση, μια τεχνητή ένταση. Με άξονα το ποδόσφαιρο, νομίζω θα πάει και αλλού. Περιμένουμε να δούμε την αντίδραση των κυβερνητικών στελεχών για να καταλάβουμε και πού θα πάει. Και την αντίδραση μετά αυτών που θα θίξουν τα όποια κυβερνητικά στελέχη, γιατί είναι αναγκασμένα να το κάνουν. Θα περιμένουμε, θα είμαστε τέλος πάντων online, θα είμαστε on air, θα είμαστε γενικά on fire, που λέει, πώς το λέει ο Βαγγέλης Ιωάννου. On fire, my man. Βρες το λίγο αυτό, ρε Χριστό. Βρες το λίγο. Ιωάννου... On fire. On fire. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες πρώτες. Από το on Larissa, συνδυματικά. On fire, on air, on Larissa. Εντάξει, θα σου πω κάτι, το να βλέπεις τα αίματα στο δρόμο δίπλα στο αυτοκίνητο και το σπασμένο τζάμι και βλέπεις, Σταύρο και Αγάπη, ότι η περιοχή δεν είναι ούτε ερημιά, ούτε τίποτα, εντάξει. Μια νορμάλ περιοχή. Στη μέση του δρόμου. Εντάξει. Άστο όλο. Βάλ το μία. Και ήχο ομάδας της Ευρωλίγκας, δεν θυμάμαι τώρα. You are on fire, man. Στο τελικό της Ευρωλίγκας είναι, ναι. Με την Αλμαδίτης. You are on fire, man. Είμαστε on fire, λοιπόν. Φτάσαμε στη μία. Θυμίζω, στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση για 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννινα την Κυριακή του απόγευμα στην Τούμπα. Τελευταίο μάτς του 2018. FM κενό, πάω κενό, όνομα τεπώνυμο στο 54526. Δεύτερο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιτρέψαμε. Εδώ είμαστε. Βγήκε η περιβόητη ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Ναι. Η λοιπόν... οποία συνεχίζει να κάνει πολιτική. Ακόμα και σε μια πολιτική ακραία, μάλιστα. Διάβασε την αγάπη. Μία ακόμη κακή μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι όπως τα κατάντησαν οι δήθεν σε εισαγωγικά εξηγιαντές του. Με μια ομοσπονδία που διαρκώς βυθίζει το ποδόσφαιρο στην ανυποληψία και μας διεσύρει διεθνώς και με τον τρόπο που χειρίζεται τους θεσμούς και με την εικόνα του πρωταθλήματος και της εθνικής μας ομάδας, με ανθρώπους ανίκανους που υποβαθμίζουν το άθλημα σε κρίσιμες θέσεις. Αυτή είναι η. Όχι, έχει συνέχεια. Η επίθεση του διαιτητή Τζίλο είναι μια ακόμα απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο έφτασε στον αδύρ και ότι επικρατεί τελικά ο υπόκοσμος που έχει ποτίσει τον οργανισμό του. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταδικάζει απερίφραστα κάθε τέτοια ενέργεια. Μάλιστα. Αναφέρει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα.
Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Υπάρχει και μια ποδοσφαιρική ομάδα η οποία με τον Αναίτη, το που δεν είναι Αναίτητος, πότε παίζουμε. Αύριο. Αύριο. 5 και 4. Θα πας. Να πάω. Φεύγω. Ναι. Δεν έχω θέμα. Φεύγω. Πού θα παίξουμε τελικά. Στα Σπάτα. Αυτό ξέρουμε. Έχει γήπεδο στα Σπάτα. Ναι. Έχει βγάλει και ανακοίνωση η διοίκηση του Αναίτητου. Τα Σπάτα δεν είχαν βραβεύσει τον Τζουκαλά. Νομίζω. Ναι, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Αυτό πρέπει να ήταν. Ναι, ναι, μπράβο. Απλώς υπάρχει από χθες μέχρι σήμερα η εξέλιξη ότι απαγορεύτηκε η παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ. Οργανωμένα και μεμονωμένα. Μεμονωμένα, δεν πειράζει. Καλύτερα. Δεν πειράζει, είναι ύποπτα εκεί πέρα αυτά. Καλύτερα δεν είναι. Το καλύτερο είναι να πηγαίνει όλος ο κόσμος στα γήπεδα. Δεν το συζητάμε, φίλε, εντάξει. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι έτσι όπως έχει γίνει το έργο, δεν μπορείς να πας στο γήπεδο, να είσαι ήρεμος, να δεις ένα παιχνίδι, να πας το παιδί σου, ειδικά σε τέτοια γήπεδα. Ειδικά σε τέτοια γήπεδα. Η ομάδα έχει σήμερα μια τελευταία προπόνηση. Στις 10.30 ήταν στην Τούμπα. Να υποθέσω ότι θα ξεκουραστεί και ο Μαουρίτσιο. Ωραία. Έχει θεματάκι. Λογικά θα πρέπει να ξεκουραστεί γιατί έχει ένα θέμα. Και λογικά θα δούμε και μια αποστολή, νομίζω. Τον Παλογιάννη τον δούμε ποτέ στο 8, έτσι να γουστάρουμε. Υπάρχει ενδεχόμενο να το δούμε. Να τον δούμε σίγουρα στην αποστολή, νομίζω. Θα είναι στην αποστολή. Τώρα από εκεί πέρα, ο Μαουρίσιο έχει μια κάκωση στο πίστη του Μυριαίου από υπερέκταση. Σήμερα θα αξιολογηθεί ξανά η κατάστασή του. Πολύ δύσκολα τώρα θα είναι διαθέσιμο για το ευρώ ένα παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο θέμα. Από την άλλη, ο Βέρμπλουμ υποβλήθηκε σήμερα το πρωί σε χειρουργική επέμβαση από τον γιατρό του ΠΑΟΚ, τον Μανώλη Παπακώστα. Υπάρχει και μια ενημέρωση από την ΠΑΕ. Έγινε συραφή του τένοντα και ενίσχυση με ειδικό ράμα και με αυτομόσχευμα τένοντα. Από εδώ και πέρα τώρα ξεκινάει η επόμενη ημέρα για τον Βέρμπλουμ, η αποκατάσταση σιγά σιγά. Πρόκειται να αρχίσει μία άμεσα ήπια κινησιοθεραπεία και μετά την αφαίρεση των ραμάτων που θα γίνει σε περίπου 10 με 12 ημέρες. Θα ξεκινήσουν και οι πιο εντατικές φυσιοθεραπείες. Για περίπου 6 εβδομάδες ο Βέρμπλουμ θα κινείται με ειδική μπότα και σιγά σιγά μπαίνει και στην διαδικασία της αποθεραπείας. Έγινε το χειρουργείο όμως και από ό,τι φαίνεται πήγε και για καλά. Αυτό βγαίνει από τον ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση. Μάλιστα. Η λογική λέει ότι αύριο θα δούμε σίγουρα τον Ρέι, φαντάζομαι. Ναι, όχι, φαντάζεσαι. Φαντάζομαι. Θα δούμε τον Ακπόμ. Τον Ακπόμ, τον Κίτσιου. Κίτσιου Χατσερίδη. Παίζει ο Χατσερίδη. Γιατί δεν παίζει. Καλά είναι. Ναι, καλά είναι. Αυτό λέω. Μαλεζά θα δούμε. Τον είδα χθες σε μια άσκηση εκεί με τον Ακπόμ. Μετά πήρε τη ρεβάνς όμως. Πήρε τη ρεβάνς. Την πήρε τη ρεβάνς. Ναι, εντάξει. Μαλεζά θα δούμε. Στην άμυνα. Μαλεζά σίγουρα, αριστερό μπακ. Κίτσικου πάλι. Και από την άλλη. Τόσκα. Τόσκα. Τόσκα ή Μπαλογιάννης αριστερό μπακ. Όχι, Τόσκα. Τόσκα. Έχει πάει πολύ αλλαγή μετά. Μπαλογιάννης Κάνιας ή Σάχοφ. Κάνιας. Όχι, Σάχοφ. Σάχοφ. Γιατί, ναι, Σάχοφ. Οχτάρια εκεί, δεν πειράζει. Δεκάρι. Δεκάρι. Γουάρτα. Κατουρί. Βάλτε τον Γουάρτα. Γουάρτα, Λιμιός, Κατουρί. Ναι. Και Ακπομ. Καλά είμαστε. Να είναι και η Καρέλη στην αποστολή. Ποιο είναι το σενάριο για μπαράζ με τον Άρη? Γιατί είμαστε τόσο ηλίθιοι και οι δύο και το καταφέρουμε. Για λέγε. Ίδιο αποτέλεσμα ΠΑΟΚ και Άρης. Δηλαδή 0-2 ο ΠΑΟΚ, 0-2 ο Άρης στον Εργοτέλη. Ή 0-1, ίδιο αποτέλεσμα. Μπαράζ χωρίς νόμιμο, δεν θα είναι το πιο ηλίθιο μπαράζ στην ιστορία. Ο Χρήστος είπε να γίνει κλήρωση για το 1-2. Κλήρωση πρέπει να γίνει. Πρέπει και οι δύο ομάδες να ζητήσουν κλήρωση. Δηλαδή τώρα ναι, βαριόμαστε. Ναι, και θα πεταχτεί ο Ολυμπιακός και θα πει γιατί να μην παίξει ένα παιχνίδι και όσο του. Αν δούμε μπαράζ πάντως για πρώτη-δεύτερη θέση. Τολμώ να πω ότι δεν θα δούμε μπαράζ. Έχω αυτή την αίσθηση. Τολμώ να πω ότι αν πάει για μπαράζ, ας βάλουμε κανένα γκολ μόνοι μας, ας βγούμε δεύτερη, παιδιά, δεν πειράζει. Δηλαδή. Ναι, αν είναι στο 0-2 και τα δύο μάτσα, ας πούμε, στο 85, ναι. Ρίξε ένα αυτό γκολ, τι έγινε. Είμαστε κανένα να ρίξουμε αυτό γκολ και οι δύο την ίδια λεπτό. Σου λέω, είναι. Το έχουμε. Ναι. Το έχουμε. Είναι και την ίδια ώρα. Εντάξει. Εντάξει, ένα τηλεφωνάκι μπορεί να πέσει τώρα. Φάτε γκολ, πιο εύκολο είναι. Ναι. Ή βάλτε από αυτόν γκολ κάτι. Στο μεταξύ του, ο μάτς του Άρη δεν είναι και εύκολο γιατί και ο Εργοτέλης έχει ελπίδες πρόκρισης. Ναι. Ναι, ο Άρης δεν είναι σίγουρος ότι περνάει. Θες μας κάνει ό,τι θέλει. Ας κερδίσει η ομάδα με ένα 0-2-0-3. Δεν νομίζω να φτάσει ο Άρης σε τέτοια επίπεδα. Όχι για κανέναν λόγο, αλλά για να αποφύγουμε
το πιο ηλίθιο μπαράζ στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Από την ομάδα αυτό που περιμένουμε τώρα είναι ουσιαστικά η αποστολή. Είπαμε, ο Βέρμπλουμ χειρουργήθηκε. Θέμα πλην του Μαουρίσιο δεν υπάρχει άλλο νομίζω. Εντάξει, είναι ο Πάλκας και ο Βιερίνη εκτός, εννοείται. Επιστρέφουν από το 19 έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα δούμε και μια αποστολή νομίζω με θα δούμε, ναι, και ίσως βγήκε, ναι, και να δούμε μέσα κάποιον Λίρατζι. Θα πρέπει, δεν είναι στο κύπελο που μπαίνουν οι πιο μικροί παίκτες. Ναι. Θα πρέπει, αναγκαστικά θα πρέπει να είναι κάποιος. Κάποιοι μάλλον. Και να βρούμε κανένα τάφο. Και να βρούμε κανένα τάφο. Στο μεταξύ, δεν σχολιάσαμε μέσα αυτό που γίνεται. Το να έχει ρε φίλο πρόεδρο τη ΕΠΟ πολιτήριο δημοτικού. Δηλαδή είναι, είναι σοκαριστικό ρε φίλο. Δεν αναφερόμαστε στον. Πώς το λένε. Δεν αναφερόμαστε στον νυν πρόεδρο τη ΕΠΟ που είναι δικηγόρο και έχει, δεν μπορεί να έχει βγάλει μόνο το δημοτικό για να είναι δικηγόρο. Δηλαδή σε παρακαλώ. Αναφερόμαστε. Σε παρακαλώ. Πώς τον λένε και ο Μελισσανίδη. Ο Γκραν Κάσα. Ο Γκραν Κάσα. Ο Γκραν Κάσα. Ένα από τα καλά του Μελισσανίδη τέλο πάντων. Γιατί έχει μπει και πολλά άλλα. Απολυτήριο δημοτικού ρε φίλε. Απολυτήριο δημοτικού. Ναι. Και πρόσεξε με. Στην ΕΠΟ υπάρχει ειδική διάταξη που λέει για να αποκλείσουν του ποδοσφαιριστέ από την προεδρία. Την προεδρία της ΕΠΟ, ότι πρέπει να είσαι κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου. Σε ποιο δημοτικό πήγε ο κ. Τζίκης, ρε φίλε. Ήταν... τι δημοτικό είναι αυτό, ρε φίλε. Ο κ. Γρανάς, την τάξη ήταν. Δηλαδή, πραγματικά. Εντάξει, έγινε μια εξαίρεση. Για ποιο λόγο γίνεται. Μήπως κρύβει του γυμνασίου και το παίζει καθαρίστρια και έτσι. Και το γυμνάσιο, από ό,τι ξέρω, δεν είναι πανεπιστήμιο πάντως. Το γυμνάσιο. Ενώ μήπως το κρατάει μπόνους. Εκτός επειδή είναι τόσο Γκραν Κάσα, να είναι το παλιό δημοτικό ρε παιδί μου. Το 26ο. Και λέει ο δικηγόρος του. Και λέει ο δικηγόρος του. Λοιπόν, γιατί κατηγορείται μαζί με άλλους 20 για κακούργημα αντικαταργίας, ναι. Και λέει λοιπόν ο δικηγόρος του. Πέτρος Μαχάς. Ο Μαχάς. Ο Μάχας μήπως παίζαν πόκερ. Λέει ότι κατέθεσε στην έδρα. Κατέθεσε στην έδρα το πολιτήριο της Σίγμα Τάφ Δημοτικού. Δηλαδή δεν τρέπεσε. Τι τα γράφει ρε φίλε. Γυμναστική 10. Γλώσσα 10. Εμείς και ο κόσμος. Εμείς και ο κόσμος 10. Μαθηματικά 10. Χειροτεχνία 10. Δηλαδή. Ρε Μαχά, δεν τράβηκες να το καταθέσεις. Είχε χειροτεχνία, είχε 10. Πώς δεν είχε χειροτεχνία. Αν τα είχε δεκάρια. Χειροτεχνία ή ζωγραφική εσείς είχατε στις ΣΕΡΕΣ. Εμείς είχαμε ζωγραφική. Στις ΣΕΡΕΣ. Δεν είχαμε τα ίδια, ρε. Εμάς στη Σταυρούπολη κάποιος, κάποια διάνοια. Ωραία. Διάνοια πραγματική. Μας έβαλε γαλλικά. Δηλαδή, μιλάμε για ζώων. Ελληνικά δεν μιλάμε. Ωραία. Μας έβαλε και γαλλικά. Βάλε αγγλικά που βλέπουμε και κάποια ταινία. Ρε. Δηλαδή, μας έβαλε. Να βλέπουμε σε ράλτερ παρτιέ για να δούμε αν μάθαμε τίποτα. Πιστεύεις είχε δεκάρια ο Γκυρτζίκης σε όλα τα μαθήματα. Ή στο σκέφτομαι και γράφω. Στο σκέφτομαι και γράφω. Και πρόσεξε, λέει λοιπόν ο κ. Μαχάς. Αυτές είναι οι γραμματικές γνώσεις του. Πάρε το πτυχίο. Πάρε το πτυχίο. Πώς μπορεί να αντιλαμβάνεται συμβάσεις και νομικά κείμενα όπως ισχυρίζεται ο κ. Εισαγγελέας. Και πρόσθεσε, άκου τώρα. Ο κύριος Γκυρτζίκης έγινε διευθυντής στη γαλαπιδομηχανία Δέλτα. Συγχαρητήρια. Στη Δέλτα να δώσουμε. Να δώσουμε τα συγχαρητήρια. Γιατί ήταν έντιμος και εργατικός. Για τον ίδιο λόγο είναι ταμείας και συνέχεια πρόεδρος της ΝΕΠΟ. Με το πολιτήριο δημοτικού. Τι δημοτικό είναι αυτό, ρε φίλε. Να το δούμε. Στην Ξάνθη, την Ξάνθη. Την Ξάνθη. Τι σχολεία έχει εκεί. Να πάρω ένα φίλο μου από την Ξάνθη να το ρωτήσω αν. Μπορούμε λες, να το βρούμε. Αγάπη, γιατί κάνεις νόημα. Και ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε, αφήνοντας την άκρη τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Κυριτζίκη, ο οποίος έχει απολυτήριο δημοτικού, αφού δεν έχει απολυτήριο νηπιαγωγείου, όλα καλά. Για να πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει την εγκληματικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, μιας και η περιουσία του ένα βράδυ εξαφανίστηκε ουσιαστικά. Και αναφερόμαστε στον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον Πέτρο τον Κωνσταντινέα. Κύριε Κωνσταντινέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Νομίζω είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει το πώς μπορεί να αισθάνεται σήμερα ο Θανάσης Τζίλος μετά από αυτό που συνέβη, που του συνέβη. Προφανώς, να πω μια λαϊκή λέξη, ξενερωμένος. Αυτό είναι το βασικό. Το συνέστημα. Έτσι αισθάνονται όσοι πολεμάνε για κάτι. Και ταυτοχρόνως τους τα παίρνουν χωρίς λόγο.
Βλέπουμε παρά τα χρόνια που περάσανε να μην βάζουμε ως κοινωνία και ως, τέλος πάντων, ως ποδόσφαιρο μυαλό. Βλέπουμε συνεχώς τέτοια περιστατικά. Ποια είναι η λύση τελικά? Η λύση είναι να εξαφανιστούν αυτοί οι παράγοντες που έχουμε στην Ελλάδα. Δυστυχώς με αυτούς πορευόμαστε και αυτά θα έχουμε. Όσο και να προσπαθήσει από την άλλη μου θέση σαν βουλευτής να προσπαθήσει το ελληνικό κράτος να βοηθήσει το ποδόσφαιρο δίνοντας τηλεοπτική στέγη που δεν είχαν και δεν θα ξεκινούσε το πρωτάθλημα στη Β' Εθνική, δίνοντας εργόσιμο στους διαιτητές με μια τροπολογία που έφερα, δίνοντας το ΒΑΡ για καλύτερη διαιτησία και αξιοποίηση της ελληνικής διαιτησίας. Δυστυχώς οι παράγοντες είναι ανεπαρκείς στην Ελλάδα και με τις δηλώσεις του και κοιτάνε τα προσωπικά τους ωφέλη. Επειδή αναφέρεστε στις δηλώσεις και υπάρχουν περιστατικά που ξεκάθαρα στοχοποιούν πρόσωπα, καταστάσεις. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση και της κυβέρνησης και των θεσμικών οργάνων για να εξαλειφθεί? Εμείς την έχουμε φέρει νομοθετικά την παρέμβαση και ήθελαμε στο πρώτο νομοσχέδιο του κ. Κοντονή για τις δηλώσεις που θα κάνουν στα φύλλα και φέραμε και τους δημοσιογράφους, τον επίσημο κλάδο σας εκεί πέρα να παίρνει και αυτός να μπει μέσα σε αυτό και ο δημοσιογραφικός σας κλάδος δια της Ομοσπονδίας σας δεν δέχτηκε να πει. Προφανώς φοβόμενος, ο ίδιος σας ο κλάδος. Ναι, προφανώς ο κλάδος σας, ο ίδιος σας ο κλάδος. Δεν έχουμε καλή σχέση με την ΕΣΥΑ, εδώ είμαστε άλλος κλάδος εμείς. Ναι, εγώ όμως σαν κράτος προσπαθώ να φέρω την ΕΣΥΑ να καταδικάζει τα πρωτοσέλιδα, τις δηλώσεις ή οτιδήποτε κάνει, αλλά και τους δημοσιογράφους του γραπτού τύπου είχα φέρει. Προς Θεού. Και να μπουν μέσα και να τιμωρούμε ανάλογα με μια επιτροπή τις κάθε δηλώσεις. Βεβαίως. Οι ίδιες οι δηλώσεις τιμωρούνται, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Εμείς θέλαμε και τον ίδιο τον κλάδο, το δημοσιογραφικό μέσα. Πράγμα που ο ίδιος ο δημοσιογραφικός κλάδος δεν δέχτηκε τότε επί του νομοσχεδίου Κοντονή. Επειδή το κλάδος είναι μια γεννήτωση, η ΕΣΥΑ είναι ξεχωριστό κομμάτι. Πιστέψτε μας, έχουμε και εμείς εξίσου τεράστια προβλήματα με την ΕΣΥΑ και τις συμπεριφορές. Και δεν μιλάω μόνο για την ΕΣΥΑ, μιλάω και για το δημοσιογραφικό κλάδο, το γραπτού τύπου. Τέλος πάντων. Υπάρχει κάτι, κάποια αίσθηση που έχετε, κάποια αντίδραση έχω από την κυβέρνηση? Έχω αίσθηση ότι θέλουν αποσταθεροποίηση του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος. Αποσταθεροποίηση ώστε να έρθει η FIFA και η UEFA πάλι. Α, για να υπάρχει νέα επιτροπή. Ναι. Και ουσιαστικά είναι μόνο ποδοσφαιρικό το θέμα, δεν το βλέπετε και λίγο παραπέρα σαν βουλευτής? Εγώ το βλέπω πλατιά. Αλλά δυστυχώς, επειδή είναι τα πολλά λεφτά στο ποδόσφαιρο και παίζονται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο πολλά χρήματα, γι' αυτό έχει μεγαλύτερη επάρκεια η βία εκεί για τα συμφέροντα καθαρά. Όταν εδώ μιλάμε τώρα για μια κέδη η οποία ελέγχεται από ξένους, πώς είναι δυνατόν να ξανάρθει, είναι εδώ η FIFA και η UEFA, τα βλέπουνε. Πώς είναι δυνατόν να επιχειρηθεί μια αποσταθεροποίηση για να έρθει η FIFA? Ήδη είναι εδώ όμως υπάρχει μια εκλεγμένη ΕΠΟ. Μια εκλεγμένη ΕΠΟ την οποία μπορεί να έρθει πάλι εποπτεία σε όλο το μήκος και πλάτος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μάλιστα. Διαβάζαμε πριν στον blog του Κυριάκου Θωμαίδη μια σύμπτωση. Τώρα είναι και δύσκολο για σας να σχολιάσετε, αλλά εσείς ουσιαστικά είδατε το βίο σας μετά από ένα ξάνθι Ολυμπιακός να ανατινάζει για το φούρνο. Τώρα πάλι μετά από ένα ξάνθι Ολυμπιακός. Σύμπτωση? Δεν το γνωρίζω αν είναι σύμπτωση ή δεν είναι. Εγώ γνωρίζω ότι ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο και έχει υποστεί και σωματικό τραυματισμό από ό,τι ακούω και ψυχικά και βασικότερο απ' όλα είναι το ψυχικό σοκ που έχει και αυτός και η οικογένειά του. Βεβαίως. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το πώς αυτή τη λέξη που χρησιμοποίησα, το ξενέρωμα, δηλαδή πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος μεθαύριο να γίνει καλά και να μπορεί να πάει να σφυρίξει. Με την ψυχολογία. Ξέρετε, ο διαιτητής είναι μόνος του. Απέναντι στον κόσμο, απέναντι στους ποδοσφαιριστές, απέναντι στους παράγοντες. Είναι ο μόνος κλάδος του ποδοσφαίρου που είναι μόνος του. Πώς μπορεί να προστατευτεί ο διαιτητής και από το γενικότερο bullying που υπάρχει επικοινωνιακά στα μέσα ενημέρωσης και από τους παράγοντες? Αυτό πρέπει να το διασφαλίσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τι είναι οι αντιρρήσεις μου στην εκάστοτε Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ότι η ίδια βάσει των πιέσεων των παραγόνων δεν το έχει εξασφαλίσει. Η ίδια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό για τους διαιτητές και δυστυχώς δεν το έχει κάνει καμία
διαχρονικά. Είναι λύση η επαγγελματική διαιτησία? Λύση είναι, είναι λύση σε ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να έχουμε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες παράγοντες, επαγγελματίες νερουλάδες, να τους πω εγώ έτσι στο τέτοιο, και να έχουμε ερασιτέχνες διαιτητές. Και να διασφαλίζονται με όλα τα μήκη και τα πλάτη που μπορεί να αρμόζει σε έναν επαγγελματία διαιτητή. Από την ασφάλειά του, ας το πώς μπορεί να κάνει τις δηλώσεις του, που υπάρχει καταστατικό όπου απαγορεύονται οι δηλώσεις για έναν διαιτητή, και στην αντίθετη περίπτωση ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει δηλώσεις, και αν δεν κάνει δηλώσεις, ο αρχηγός της ομάδας συνέντευξης τύπου μπορεί να φάει και τιμωρία. Δηλαδή είναι άκρος αντίθετα. Δηλαδή το διαιτητή τον έχουν παραμελισμένο. Προφανώς και για να μην υπάρχει επαγγελματική διαιτησία και να είναι κόντρα σε όλες τις άλλες ιδιότητες, γιατί αυτό συμβαίνει, όλοι οι επαγγελματίες εκτός από τους διαιτητές, αυτό μάλλον έχει να κάνει και με τον έλεγχό τους, έτσι δεν είναι? Μια προσπάθεια να τους ελέγξουν. Εννοείται, επιέσεων. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο έλεγχος, τον έχει η ΕΠΟ. Τώρα, αν η ΕΠΟ δεν μπορεί να διασφαλίσει αν ελέγχονται οι διαιτητές, είναι δικό της θέμα. Αλλά πιέσεων φυσικά και υπάρχουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνα, τι να πω. Τώρα, ευχολόγια δεν είναι να λέμε. Ας ελπίσουμε ότι εσείς από την πλευρά σας, σαν κυβέρνηση, θα παρέμβετε όπως πρέπει να παρέμβει μια κυβέρνηση. Εμείς έχουμε κάνει τομές και για τη βία στα γήπεδα και για προσπαθούμε τώρα και σε άλλους τομείς να κάνουμε. Απλά και έχουμε βοηθήσει το ελληνικό, το επαγγελματικό ελληνικό ποδόσφαιρο. Σώσαμε τις ομάδες με τα τηλεοπτικά λεφτά που πήρανε και είδε και ο τηλεθεατής και ο φίλαθλος την αγαπημένη του ομάδα στο γήπεδο. Δεν θα ξεκίναγε. Η κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου δυστυχώς είναι οι παράγοντες. Αυτό πρέπει να μπει και εσείς ο δημοσιογραφικός χώρος να κατακρίνετε, γιατί πολλοί από εσάς είσαστε άριστοι και κάνετε πολύ σωστά τη δουλειά σας. Δυστυχώς υπάρχει και μια μειοψηφία, θέλω να πιστεύω ότι είναι μειοψηφία, δημοσιογράφων που πληρώνονται από τους μεγάλους παράγοντες, ώστε να ανεβάσουν το κλίμα προς αυτές τις κατευθύνσεις. Σε όλους τους κλάδους υπάρχουν καλοί και κακοί. Αυτή είναι η σωστά, χώρα μας. Σωστά, σωστά. Αυτή είναι σωστά. Η χώρα μας. Τι να κάνουμε. Σωστά. Εμείς οι υγιείς σας επιλέξουμε τους καλούς να διακρίνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Εδώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Ήταν ο Πέτρος Κωνσταντινές. Μίλησε για την υπόθεση Τζίλου. Δεν είναι κάτι απλό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποίησε και αυτό τη λέξη αποσταθεροποίηση. Το πήγε ως προς την διάθεση αυτών που το έκαναν να φέρουν νέα επιτροπή ελέγχου της FIFA και να πέσει ουσιαστικά η διοίκηση της ΕΠΟ. Νομίζω ότι το αντίθετο αποτέλεσμα θα έχει. Δεν μπορεί, δηλαδή αν ουσιαστικά η FIFA, UEFA παρέμβει την στιγμή που ξέρουμε ότι, και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, μόνο καθυστερημένος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Εντάξει, καθυστερημένος ενώ κάποιος που δεν στροφάρει ιδιαίτερα, δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα έγινε για να πέσει η διοίκηση της ΕΠΟ, η νομίμως εκλεγμένη διοίκηση της ΕΠΟ. Αν δηλαδή η FIFA κάνει το παιχνίδι αυτών που εγκλημάτισαν, τότε νομίζω ότι θα φτάσουμε σε μια φάση πάρα πολύ, πώς να τη χαρακτηρίσω, ακραία. Ακραία. Ήδη η ΚΕΔ ελέγχεται από ξένους, δεν χρειάζεται να παρέμβει κανείς. Ήδη η ΚΕΔ που ελέγχεται από ξένους έχει αποτύχει σε μεγάλο βαθμό, είτε να προστατεύσει τους διαιτητές είτε να ανεβάσει διαιτητές καλούς. Μόνο στους διεθνείς θεωρώ ότι ήταν ξύπνια και υπήρχε αξιοκρατία. Άρα λοιπόν δεν χρειαζόμαστε την βοήθεια της FIFA και της UEFA. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Αν αυτοί που ελέγχουν τα θεσμικά όργανα λειτουργήσουν ορθολογικά, αυτοί θα πάνε στο σπιτάκι τους. Αυτό είναι το γεγονός. Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να σχολιάσουμε και την είδα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και έχουμε και αποστολή για το παιχνίδι με τον ΑΕΤ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο τέταρτο για το σημερινό ΠΑΟΚ 24, σε μια μέρα που κυριαρχεί φυσικά η άνανδρη, η μαφιόζικη, πείτε το πως θέλετε, επίθεση στον Θανάση Τζίλο σε μια περιοχή με κόσμο 9 με 9,5 ώρα το πρωί. Πραγματικά, ξαναλέω, ούτε στην Κολομβία, στην Μποκοτά,
Okay. Λοιπόν, ακούσαμε και τον πρόεδρο της ΕΠΣ Λάρισας και τον Πέτρο Κωνσταντινέα. Να σας πω λίγο την αποστολή για το μάτς με τον Αίτητο αύριο στα Σπάτα. Ο Μαουρίσιο έκανε θεραπεία, βελτιώνεται η κατάστασή του, αλλά αποκλείστηκε και γίνεται προσπάθεια να προλάβει ο Βραζιλιάνος Χαφ το μάτς της Κυριακής κοντά στον Μπας Γιάννενα. Και ο Δημήτρης Πέλκας το ίδιο που ανεβάζει ρυθμούς. Εκτός είναι ο Στέλιος Κίτσκι, ο οποίος ένιωσε ένα σφίξιμο στον αριστερό του τετρακέφαλο και δεν θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι. Νομίζω θα είχε θέση ο Κίτσκιου αν ήταν υγιής. Δεν συμβαίνει αυτό. Εκτός αποστολής και ο Κίτσκιου, όπως και ο Σάχοφ που ζήτησε και πήρε άδεια για προσωπικούς λόγους και θα απουσιάσει και από το παιχνίδι με τον Αίτη το αύριο και από το μάτς της Κυριακής με τον Μπας Γιάννενα. Όπως φυσικά και οι τραυματίες Βιερίνια Βέρμπουμ. Οι παίκτες που θα έχει αύριο στη διάθεσή του ο Ράσβαν Λουτσέσκου, οι οποίοι θα ταξιδέψουν σήμερα για την πρωτεύουσα, είναι ο Ρέιο Γλύκος, Τόσκα Μαλεζά, Κατσερίδη, Βαρέλα, Κρέσπο, Κάνια, Μπίσεσβαρ, Ζαμπάλι, Μιό, Πρίγιοβιτ, Τσακπόμ, Καρέλη, Μπαλογιάννη, Λίραζη και Τσιγκάρα. Ο Μπαλογιάννη πήρε μέρο στην πρώτη προνηθία του καλοκαιριού. Ένα κομμάτι έκανε και ο Λίραζη το τελευταίο. Ο Τσιγκάρα από την ΚΑΠΑ 20. Δεν ξέρω ποιε θα είναι οι σκέψει του Λουτσέσκου, αλλά σίγουρα θα δούμε πάρα πολλέ αλλαγέ. Φαντάζομαι θα δούμε τον Μαλεζά και τον Χατσερίδη κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τον Τόσκα στα αριστερά, ο Μπαλογιάννης στα δεξιά δοκιμάστηκε σε όλη την προετοιμασία, χάφινε το παιδί, μπορεί να παίξει και δεξιά, δεν ξέρω αν θα προτιμηθεί ο Μπαλογιάννης ή ενδεχομένως και ο Λίρατζης, μπορεί να παίξει στο δεξιάκο της άμυνας, μπακ είναι ο Λίρατζης και από εκεί και πέρα θα δούμε τον λογικά τον Ακπόμ στην κορυφή. Μεσοεπιθετικά δεν υπάρχουν πολλές λύσεις, είναι ο Μπίσες Βαροζαμπά και ο Λιμιός. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποιο τρίκο Λουτσέσκου να δώσει χρόνο και στον Καρέλη. Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή. Με αρκετές απουσίες ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη για να πάρει την πρώτη θέση με καλύτερο σκορ αν κερδίσει ο Άρης στην Κρήτη με Εργοτέλη. Εντάξει, αλίμονο τώρα αν μιλάμε αν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Αίτητο Σπάτων, ακόμα και με τις απουσίες του Μαωρίσιο, του Πέλκα, του Σάχοφ, του Βιερίνια, του Βέρμπλουμ και του Κίτσιου. Οκ, okay, εγώ ξαναλέω, είναι στο χέρι των παικτών του ΠΑΟΚ να πάρουν ένα εύκολο σκορ, μια άνετη νίκη και να κλείσουν και το κύπελο με μια νίκη πριν το μάτς με τον Μπας Γιάννενα. Έχετε ακόμα 10 λεπτάκια, μιας που λέω για το ΠΑΟΚ Μπας Γιάννενα, να στείλετε μήνυμα FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526 για τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Μπας Γιάννενα, τον τελευταίο και το 2018. Θα κάνουμε την κλήρωση εδώ με την αγάπη σε 10 περίπου λεπτά. Νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Να έχουμε στη γραμμή τον Νίκο Μοσχοβίτη. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Αυτή η πολύ κακή παράδοση με τις γερμανικές ομάδες δυστυχώς συνεχίζεται. Είναι αυτό που λέγαμε από χθες, ρε, εσύ. Δεν κουμπάνουν αυτές οι ομάδες για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιον. Αλλά μπαίνανε και όλα, ρε, εσύ. Εδώ ο Σούμποντι τον λέγανε. 3-3 είχε κατευθείαν. Ναι. 3-3 τρίποντα. Εντάξει, τους ήθελε και λίγο, είναι η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε, σε κάποια στιγμή πλησίασε και όλα, αλλά στο τέλος νομίζω χάθηκε μεγάλος πάρα πολύ διαφορά. Έχει γενέθλια σήμερα ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Συμπληρώνει 52 χρόνια ζωής, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. 100% ο μεγαλύτερος αθλητής που φόρεσε τη φανέλα του μπασκετικού ΠΑΟΚ, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές που φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ γενικότερα. Δηλαδή, αν κάνουμε ένα, όχι top 10, ένα top 5. Σίγουρα ο Μπάνε Πρέλεβιτς είναι μέσα σε αυτό. Ενδεχομένως και top 3. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του Νίκου, αλλά μιλάμε για μια τεράστια προσωπικότητα, ένα τεράστιο αθλητή. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Μπάνε Πρέλεβιτς. Έχουμε τον Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. 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 Είναι μέσα στο top 3 ο Μπάνε. Φίλε, τώρα ο Μπάνε νομίζω ότι είναι κορυφή, όχι top 3. Έτσι νομίζω, αν συνδέσουμε εποχές, τίτλους και το τι έκανε στο γήπεδο, για μένα είναι κορυφή. Ναι. Κορυφή. Παίζει εκεί μαζί με Κούδα. Εκεί παίζει, ναι. Πιστεύω. Εκεί είναι. Στο σύλλογο. Στο σύλλογο. Εντάξει. Απλά ο Μπάνε συνδυάζει με την παρουσία του και με ευρωπαϊκούς τίτλους, παιδί μου, που είναι κάτι που εντάξει, είναι, για μένα είναι το κορυφαίο για τον ΠΑΟΚ, έτσι, που εντάξει δεν είναι ένας σύλλογος που γενικά είναι μέσα στους ευρωπαϊκούς τίτλους, έτσι, και αυτό
Γι' αυτό για μένα ίσως να είναι στην κορυφή. Ναι. Okay. Νίκο, τι μιλάμε, για τον παίχτη, μιλάμε για τον παίχτη μπαν, έτσι. Γιατί για τον παίχτη μπαν, ναι, για τον παίχτη μπαν. Γιατί ο παίχτης μπαν, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, τι να ξεχαστεί, γιατί έχει περάσει προπονητής από τεχνικό διευθυντής, από βοηθός προπονητή, τα τελευταία χρόνια. Ισχύει αυτό, ισχύει. Ναι. Έχει περάσει αλλιώς το μυαλό μας πλέον. Ναι, ναι. Στην πιο νέα ναι. γενιά τουλάχιστον. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Πάντως η ημέρα, Νίκο, που έφυγε ο Μπάνε από τον ΠΑΟΚ, με προορισμό την Πολώνια, νομίζω σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά και μια ολόκληρη εποχή. Ναι. Τόσο μεγάλο ναι, το μέγεθος του Μπάνε, που ουσιαστικά μιλάμε για μια έννοια ταυτόσιμη, εντάξει, Μπάνε και μπασκετικός ΠΑΟΚ. Ήταν δύο έννοιες ταυτόσιμες. Και αν το βάλεις και στην ιστορία, ρε παιδί μου, δηλαδή από τότε που ήρθε, πότε ήταν πριν, ξέρω εγώ, περίπου 30 χρόνια, κάπου τόσο πριν ήταν εγώ, όταν ήρθε, δεν είναι, δηλαδή, είχε μια μικρή διακοπή η σχέση. Δηλαδή, είναι συνεχόμενη η σχέση του Μπάνε με τον μπασκετικό ΠΑΟ. Κατάλαβε, δεν είναι ότι ήταν ένας μεγάλος παίχτης, ξέρω εγώ, που έπαιξε 7-8 χρόνια στην ομάδα, πέτυχε κάποια πράγματα, πήρε μεγάλους τίτλους και... ξέρεις, έφυγε και είναι κάπου αλλού. Έτσι, ο Μπάνε συνεχίζει, είναι εδώ από άλλο πόστο και έχει συνδυάσει νομίζω και τη ζωή του και ο ίδιος με τον ΠΑΟΚ και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ φυσικά με τον Μπάνε. Ναι. Και το γεγονός ότι ακόμα και τώρα που είναι σε αυτή τη θέση όλοι τον αποκαλούμε Μπάνε, εντάξει, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορείς να το πεις ποτέ κύριο Πρέλεβιτς. Ναι. Είναι και η μορφή του τέτοια και η φιλοσοφία του που είναι πάντα ο Μπάνερ, τέλος πάντων. Εντάξει, okay. Γερός να είναι, χρόνια πολλά. Γερός και δυνατός να χαίρεται. Γερός το μάχη να έχει. Καλά, αυτό το μόνο σίγουρα. Okay. Λοιπόν, ήταν για τον ΠΑΟΚ, Νίκο, αλλά παραμένει σε θέση πρόκρισης. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, χθες ήταν λίγο πισωγύρισμα εικόνα. Τα λέγαμε και χθες, λίγο μιλώντας για αυτά που περιμένουμε να δούμε, ότι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να ξεπατικώσει το παιχνίδι με την Τενερίφη ουσιαστικά και έτσι να πάει για να διεκδικήσει την νίκη. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε γιατί νομίζω ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ, αυτό το ρόστερ που έχει, με αυτό το ρόστερ της Telekom Vonis, είναι εντελώς διαφορετικές ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε αυτό και στα δύο παιχνίδια. Χθες το πλήρωσε περισσότερο με την εικόνα της Telekom Vonis. Την άφησε ουσιαστικά από το πρώτο ημίχρονο να πάει το μάτσο εκεί που θέλει αυτή, να βρει ρυθμό. Και επειδή είχε και διάφορα ζητήματα, δηλαδή ο Γκόσταν ξεκάθαρο δεν είναι στο 100% χθες. Χθες νομίζω ότι είδαμε με πολύ μεγάλη συχνότητα, γιατί το κάνει σε κάποια σημεία μέσα στο παιχνίδι, αλλά χθες ουσιαστικά ήταν αυτός ο τρόπος στην επίθεση του, ακουμπούσε πάρα πολύ την μπάλα και το πάω και στο Μορέιρα και στο Χρυσικόπουλο. Ο Μορέιρα έκανε πολύ καλό παιχνίδι επιθετικά, αλλά η άμυνα για μένα ήταν χθες το θέμα για τον ΠΑΟΚ, και το γεγονός ότι δεν κατάφερε να περιορίσει την Telekom Vonis. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ έφαγε 5-5 τρίποτα από ένα παίχτη ο οποίος σουτάρει 29% στην διοργάνωση. Ο Μπόγιαν Σούμποντς χθες είχε 5-5. Είναι γι' αυτό μια συγκυρία και μια κατάσταση που παίζει ρόλο. Και ουσιαστικά Νίκο δεν πήγε και στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή μετά το τέλος της πρώτης περίοδου. Εντάξει, είχε κάποια διαστήματα που πήγε στους 7 με εκείνο το τρίποτο του Κόνιαρη, ή λίγο αργότερα στους 8. Αλλά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ήταν που έκανε ένα καλό πεντάλεπτο, αυτό είναι το καλό σημείο στο παιχνίδι αυτό. Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι τα μέσα τέτοιες περιόδου. Και 5 λεπτά. Που μείωσε στους 5 πόντους. Στους 5 είναι εκεί με το Μορέιρα, ναι, σωστά. Και μετά έγινε ένα 10-0 και ουσιαστικά το παιχνίδι τελείωσε εκεί, νομίζω. Εκεί θα, ναι. Στην τρίτη περίοδο ολοκληρώθηκε η διεκδίκηση της νίκης. Κοίταξε τώρα. Αν το δούμε λίγο κοινικά, βαθμολογικά, δεν σημαίνει και πάρα πολλά αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, για να μην σημαίνει πάρα πολλά, θα πρέπει στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτά τα αποτελέσματα που θέλει. Γενικά, το είπε και ο Παθοδόρου χθες και είναι μια πραγματικότητα στο μυαλό μας, θεωρούμε ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα δύσκολα θα περάσει, αφού έκανε μετά το 0-3 και το 5-3. Δεν είναι εύκολο. Τα δυο μας που έχει μετά διακοπή, έτσι, γιατί τώρα για τα Χριστούγεννα τον μπάσκετ ο Champions League σταματάει, η επιστροφή στα παιχνίδια, θυμάμαι καλά, είναι 8 Ιανουαρίου για το Champions League, έχει δύο μάτς τα οποία είναι πολύ καθοριστικά. Παίζει με τη Χάπουελ Χολών εντός έδρας. Σωστά. Χάπουελ Χολών, η οποία έχασε χθες από την Βενέτσια στην έδρα της. Και μετά να παίξει στη Γαλλία με την Αντέρ. Ακριβώς. Αν υπολογίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει την Όπαβα στο Παλατάκι και τη Φριμπούργκ στην Ελβετία, δηλαδή έχει από εκεί δύο νίκες, σε αυτά τα μάτσα πρέπει να πάρει για μένα τουλάχιστον μία νίκη. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Και αναφέρομαι και στο μάτσα με τη Χάπουελ Χολών στη Θεσσαλονίκη και φυσικά με την Αντέρ στη Γαλλία. Και πάντα στη λογική ότι θα πάρει αυτά τα δύο τα επόμενα, έτσι. Ναι. Και μετά έχει τελευταία αγωνιστική Τενερίφη, η οποία Τενερίφη είναι στο 8-1,
Νίκησε για χθες την Αντέρ. Νομίζω ότι τελευταία αγωνιστική λογικά θα είναι και περασμένη και πρώτη μαθηματικά. Δηλαδή δεν νομίζω να έχει βαθμολογικό κίνητρο η Τενερίφη στο τελευταίο μάτς. Οπότε είναι τα δύο μάτς που έχει μπροστά του πλέον ο Champions League πολύ πολύ σημαντικά και πάντα στη λογική ότι θα πάρει τα δύο παιχνίδια που έχει με την Όπαβα και την Φρίμπουργκ. Και βέβαια λέγαμε και χθες ότι αν και έδρε Telekom μόνο την άφηνε εκτός, παραμένουν έξι οι διεκδικητές των τεσσάρων θέσεων της, για την πρόκληση. Ναι. Το ιδανικό σενάριο θα είναι αυτή τη νίκη τη σημαντική να την πάρει με την Χολόν τώρα στο Παλατάκι. Mm-hmm. Εντάξει. Και μετά μπορεί να πάρει και την Αντέρα. Εντάξει. Αλλά αν πάρει την νίκη με την Χολόν, νομίζω ότι εννοείται ότι θα παραμείνει σε θέση πρόκρισης και ενδεχομένως να πάει με καλύτερη ψυχολογία στην Αντέρα. Ναι, ναι. Κοίταξε, ο Πάκτορα αυτή τη στιγμή είναι στο 5-4. Αν πάει στις 9 νίκες, νομίζω θα χρειαστεί ένα θαύμα για να μην περάσει. Όχι, αν 9 θα 8, περάσει λογικά. 9... Ναι, αν μείνει στις 8, αν πάει στις 10, εντάξει, προφανώς με 5-5, ό,τι και να γίνει, δεν τον ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, είναι στην επόμενη φάση. Αν είναι στις 8, εκεί, ξέρεις, πρέπει να αρχίσουμε μετά να τσεκάρουμε πόσο κέρδισες εκεί, πόσο έχασες εκεί, με ποιον μπορεί να έρθεις να αναπαιχτεί η ισοβαθμία και όλα αυτά. Έτσι. Κοιτάξτε, επειδή είναι Αντέρ και η Telekom παίζουν μαζί την επόμενη αγωνιστική, ναι. Εντάξει, εκ των πραγμάτων ο Πάοκ, αν κερδίσει τη Χολόν, θα αφήσει μία από τις δύο, στις δύο νίκες πίσω. Είναι σημαντικό νομίζω. Ναι, ναι. Δηλαδή κάπου εκεί θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο από την άλλη αγωνιστική, θεωρώ. Τώρα, αν ο Πάοκ χάσει από τη Χολόν, θα γίνει ένα μπάχαλο πάλι. Η λογική λέει ότι. Όχι λογική, η πραγματικότητα το λέει ότι ο Πάοκ δεν θέλει καμία ισοβαθμία σε πρώτη φάση με Telekom Vonis. Γιατί στη ισοβαθμία με Telekom Vonis είναι από κάτω. Την Αντέρα δεν έχει κερδίσει ένα πόντο. Στη Χάπουελ Χολόν έχασε, αν θυμάμαι καλά, 12. Το να καλύψει τη διαφορά το θεωρώ πολύ δύσκολο. Οπότε, ξέρεις, σιγά σιγά αρχίζουμε λίγο και βγάζουμε διάφορα σενάρια. Το καλό είναι ότι έχει διακοπή σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή, στο μπάσιζ όπως είναι η κατάσταση, το να μεσολαβεί την διακοπή 2 εβδομάδων είναι σημαντικό διάστημα, δεν είναι μικρό. Ναι. Και να δούμε πώς θα είναι τότε οι ομάδες μετά την επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον Basketball Champions League. Ωραία. Επόμενη υποχρέωση της ομάδας. Επόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι Κυριακή στις 5, αν δεν κάνω λάθος, με τον Πανιόνιο. Επίσης ένα απαιτητικό και δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Πανιόνιος δεν είναι η ομάδα που ξεκίνησε τη σεζόν. Έχει ενισχυθεί αρκετά, έχει κάνει για κάποιες νίκες και γενικά στο δικό μου το μυαλό όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια για ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ, δηλαδή όχι Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια στο πρωτάθλημα είναι δύσκολα. Και ένα τέτοιο είναι γι' αυτό στην Νέα Σμύρνη την Κυριακή. Ο Πανιόνιος έχει ξεκινήσει με ένα πολύ έτσι, αδύναμο ρόστερ, αλλά έχει ενισχυθεί αρκετά. Με τον Παπαντονίου που πέρασε από τον ΠΑΟΚ εκείνο το μήνα. Ναι. Με τον Ντόρσεϊ, ο οποίος και δεν είναι ο Ντόρσεϊ που ήταν πριν κάποιο χρόνο στο Ολυμπιακό ή Μπαρσελόνα, αλλά είναι ένας πολύ έμπειρος ψηλός. Έχει υπάρξει ένα μεγάλο την προηγούμενη εβδομάδα. Το περασμένο Σάββατο μέσα στο Περιστέρι έχασε τις λεπτομέρειες. Το Περιστέρι που έχει χάσει μόνο τον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Είναι ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή ποιοτική διαφορά του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Αλλά αυτό πρέπει να φανεί μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, η ομάδα επιστρέφει, πιθανολογώ ότι σήμερα θα ξεκουραστεί και από αύριο θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για αυτό το μάτς με τον Πανιόνιο και να δούμε λίγο και πώς είναι και παίκτες που έχουν διάφορα ζητήματα. Δηλαδή ο Τέπι χθες πάλι έπεσε πολύ λίγο. Ο Γκος δεν ξεκάθαρο δίνει στο 100%. Να προπονηθεί λίγο η ομάδα μαζί, να είναι μαζί για δύο τους προπονήσεις όλοι για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το μάτς με τον Πανιόνιο. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλώς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλώς. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Νίκο Μοσχοβίτη. Υπάρχει ένα θέμα με την αποστολή. Είναι 17 τα ονόματα από ό,τι βλέπω στην αποστολή. Μάλλον πρέπει να λείπει κάποιος. Να έχει γίνει κάποιο λάθος τέλος πάντων, γιατί άμα τα μετρήσει είναι 17. Όχι, είναι 18, αγάπη. Τώρα μπήκε μάλλον. Ποιος μπήκε, τώρα. Δεν πρέπει να είχαν βάλει τον ναι, Ουάρντα δεν αρχικά. Είναι, δεν είναι εδώ ο Ουάρντα, ναι. Είναι τώρα κανονικά στην αποστολή. Δεν είναι 17 επειδή όλοι τις πρόχνονται για το πιστεύω το πάει να παίξει τα Σπάρτα. Ναι, τώρα μπήκε ο Ουάρντα. Γιατί αυτό που είχα ανοιχτό από πριν δεν είναι μέσα. Ήταν 18. Λοιπόν, ήταν 17. Ρέι, Γλύκος, Τόσκα, Μαλεζάς, Χατσερίδης, Βαρέλα, Κρέσπο, Κάνιας, Μπίσεσβαρ, Ζαμπά, Ουάρντα,
Λιμνιός, Πρίγιοβιτς, Ακπόμ, Καρέλης, Μπαλογιάννης, Λίρατζης και ο Τσιγκάρας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, θέλω, κάτσε λίγο να μετρήσω, θέλω 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 19. 2. Περίμενε. Το 2. Από πού ξεκινάμε, από... Οι 5 τυχεροί για σήμερα, για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τον Μπας Γιάννενα. Βασίλης Βαγιόπουλος, το κινητό σε 4.27. Μωραΐτη Σταμάτη, το κινητό σε 6.24. Ειρήνη Μανώλη, το κινητό σε 7.72. Ιωαννίδης Απόστολος, το κινητό σε 4.42. Και Δημήτρης Ζέρβας, το κινητό σε 0.03. Βασίλης Βαγιόπουλος, Μωραΐτη Σταμάτη, Ειρήνη Μανώλη, Ιωαννίδης Απόστολος και Δημήτρης Ζέρβας θα ενημερωθείτε εντός ολίγου από τη γραμματεία. Αυτά από εμάς, μένετε στο Λίμπερο 107 και 4, ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον Βασιλιά για την επόμενη ώρα, η οποία όπως κάθε φορά θα είναι απολαυστική και θα γίνεται σοφότερη και πλουσιότερη. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.